Ίσως το σημαντικότερο ερώτημα της σημερινής κοινωνίας είναι το πώς μπορεί κάποιος να γίνει επιτυχημένος. Σε οποιοδήποτε τομέα και αν επιδιώκουμε την επιτυχία, θα πρέπει να έχουμε ένα χάρτη που να μας δείχνει το δρόμο και θα πρέπει να καλλιεργήσουμε εκείνες τις συνήθειες που θα μας δώσουν το προβάδισμα και θα μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε. Αυτές είναι οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων. Συνήθεια νούμερο 1. Να είσαι επιδραστικός. Προβλήματα θα εμφανίζονται συνεχώς στη ζωή μας. Και όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι περισσότεροι ρίχνουν το φταίξιμο σε τρίτους παράγοντες, όπως τους συναδέλφους τους, τους φίλους τους, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν κτλ. Αυτός ο τύπος ανθρώπου ονομάζεται αντιδραστικός, και αντίστοιχα περιμένει από αυτούς τους τρίτους παράγοντες να τον σώσουν. Οι επιτυχημένοι από την άλλη είναι επιδραστικοί. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν πρωτοβουλίες και κάνουν εκείνες τις πράξεις που θα τους φέρουν όλο και πιο κοντά στους στόχους τους, δηλαδή να λαμβάνουν την ευθύνη της ζωής τους και των συναισθημάτων τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αγνοούν τα εξωτερικά τους ερεθίσματα εντελώς, αλλά τα επεξεργάζονται και αποφασίζουν οι ίδιοι την απόκρισή τους με βάση τις αξίες τους. Όλα εκείνα που μας ενδιαφέρουν, καθώς επίσης και εκείνα τα οποία μας επηρεάζουν, μπορούν να ενταχθούν στον κύκλο προβληματισμού. Ελέγχοντας ξανά αυτόν τον κύκλο, παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά θέματα που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε ή να τα βελτιώσουμε. Όλα τα υπόλοιπα, για τα οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι, εντάσσονται στον κύκλο επιρροής, στο κέντρο του οποίου βρίσκονται όλες οι υποσχέσεις και υποχρεώσεις τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τους άλλους. Οι επιδραστικοί άνθρωποι επιλέγουν να εστιάσουν την ενέργειά τους και τις προσπάθειές τους μόνο στα ζητήματα που ανήκουν στον κύκλο επιρροής. Συνήθεια νούμερο 2. Ξεκινήστε έχοντας κατά νου το τέρμα. Έχετε φτάσει στο χώρο της κηδείας. Όλοι οι καλεσμένοι είναι παρόντες και εσείς προχωράτε προς το φέρετρο για να πείτε το τελευταίο αντίο. Κοιτάτε μέσα και βλέπετε τον εαυτό σας, ενώ οι καλεσμένοι είναι εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη σας. Τι θέλετε να θυμούνται για εσάς, τι χαρακτήρας ήσασταν, τι στόχους και επιτεύγματα ολοκληρώσατε στη διάρκεια της ζωής σας. Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θα πρέπει να έχουμε κάποιο όραμα για τον εαυτό μας και να ευθυγραμμίζουμε κάθε κομμάτι της ζωής μας σύμφωνα με αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μας κρατάνε απασχολημένους θέματα που μας είναι αδιάφορα, στα οποία μπορεί να είμαστε και αποδοτικοί, αλλά αυτό δεν μας κάνει αποτελεσματικούς. Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το πόση προσπάθεια καταβάλουμε, αλλά και από το αν αυτή η προσπάθεια καταβάλλεται στις σωστές ενέργειες και στόχους για εμάς. Είναι σημαντικό επομένως να γράψουμε το σενάριο της ζωής μας. Να φτιάξουμε δηλαδή μια προσωπική δήλωση αποστολής που να περιλαμβάνει τους εξής τομείς: οικογένεια, φίλοι, εργασία και χρήματα. Αυτό το προσωπικό σενάριο θα μας δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και προσανατολισμού, καθώς θα είναι ευκολότερο να αναγνωρίσουμε ευκαιρίες και να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Συνήθεια νούμερο 3. Προτεραιότητα στα βασικά. Αυτή η συνήθεια είναι η πρακτική εκπλήρωση του σενάριου που το οποίο γράψαμε. Οι επιτυχημένοι έχουν τη συνήθεια να κάνουν τα πράγματα που οι αποτυχημένοι δεν αρέσκονται να κάνουν. Αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι αφιερώνουμε όσο χρόνο και ενέργεια απαιτούν τα διάφορα σημεία του σενάριου, πρέπει να ορίσουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα δράσης. Στη σύγχρονη εποχή, με όλες τις αποσπάσεις και τις επίγουσες δουλειές που μας αναθέτουν άλλοι, είναι πολύ εύκολο να αρχίσουμε να κατευθυνόμαστε προς τη λάθος πορεία. Ο χρόνος είναι σημαντικότερος πόρος που έχουμε στην κατοχή μας. Είναι απαραίτητο να μάθουμε να λέμε όχι σε εκείνα που μας τρώνε τον χρόνο, για να πούμε ναι στους στόχους και τα όνειρά μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Θα πρέπει να αναθέτουμε χρόνο και για τους 4 τομείς που αναφέραμε στη συνήθεια 2. Συνήθεια νούμερο 4. Επιδιώξτε το αμοιβαίο όφελος. Οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας. Οποιαδήποτε εργασία και να κάνετε, πάντα θα έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους. Είτε είναι οι συναδελφοί σας, είτε οι υπαλληλοί σας, είτε ο εργοδότης σας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά. Υπάρχουν 4 είδη αποτελέσματος στην επικοινωνία. Χάνω-χάνεις, χάνω-κερδίζεις, κερδίζω-χάνεις, κερδίζω-κερδίζεις. Για τις περιπτώσεις χάνω-κερδίζεις και κερδίζω-χάνεις, ισχύει ότι μία πλευρά εκμεταλλεύεται την άλλη. Κανένας δεν θέλει να βρίσκεται σε μία κατάσταση όπου νιώθει ότι οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται, με αποτέλεσμα η συνεργασία σας να κρατήσει για λίγο πριν το άτομο αυτό την τερματίσει. Από την άλλη, η επιλογή κερδίζω-κερδίζεις είναι πιο αποτελεσματική, γιατί η λύση που επιλέγετε είναι αμοιβαία ικανοποιητική. Δηλαδή και οι δύο πλευρές αισθάνονται ικανοποιημένοι με την επιλογή αυτή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν μπορεί να βρεθεί μια υποφελής λύση και για τις δύο πλευρές. Οπότε η καλύτερη επιλογή είναι αμοιβαία αποδέσμευση. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι διαφωνούν και το θέμα κλείνει πριν δημιουργηθούν προσδοκίες και εμφανιστούν απογοητεύσεις. Θα ήταν καλύτερο να μην γίνει τίποτα παρά να ζούμε με μια απόφαση που δεν είναι σωστή και για τους δυο μας. Συνήθεια νούμερο 5. Επιδιώξτε πρώτα να κατανοήσετε. Επικοινωνούμε με τους ανθρώπους είτε λεκτικά είτε μη λεκτικά. Αυτό σημαίνει ότι η ομιλία μας, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, η τονικότητα, η έμφαση στις λέξεις, η στάση και η γλώσσα του σώματος στέλνουν συνεχώς σήματα στους άλλους για τη σκέψη μας και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Για να έχουμε αποτελεσματική επικοινωνία, θα πρέπει να ακούμε συμμετοχικά, δηλαδή να παρατηρούμε όλα αυτά τα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως τον άλλον. Γνωρίζοντας λοιπόν τα κίνητρα και τις επιδιώξεις της άλλης πλευράς, μπορούμε πλέον να κατευθύνουμε εμείς το αποτέλεσμα της επικοινωνίας, να επιλέξουμε εμείς την αντίδρασή μας και να γίνουμε κατανοητοί. Για παράδειγμα,
Ας υποθέσουμε ότι γυρίζει το παιδί σας από το σχολείο και ρωτάτε πώς ήταν η μέρα του. Απαντάει ένας και το καλά, με λυπημένο τόνο, σκεφτούς όμως και κοιτάει το πάτωμα. Μόνο καλά δεν θεωρείται αυτό. Έχοντας λοιπόν ακούσει τα λεκτικά και παρατηρήσει τα μη λεκτικά στοιχεία, γνωρίζετε τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παιδί. Επομένως, ήρθε η στιγμή να επιλέξετε την αντίδρασή σας. Μπορείτε να μάθετε το πρόβλημα, να το συμβουλέψετε και να προσπαθήσετε να βρείτε μία λύση μαζί. Το να γίνετε κατανοητός σημαίνει ότι επικοινωνείτε τα θέλω σας και το σκοπό σας στην άλλη πλευρά, γιατί αν δεν γνωρίζετε ακριβώς τι επιδιώκετε, δεν θα είναι σε θέση να συνεργαστεί. Συνήθεια νούμερο 6. Επιδιώξτε τη συνεργεία. Το τελικό στάδιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η συνεργεία, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη δημιουργία μιας ομάδας με ένα κοινό στόχο και σκοπό. Το κλειδί λοιπόν της συνεργείας είναι ότι δίνει αξία στις διαφορές των ανθρώπων, στις δυνατότητες, στις δεξιότητες, στις πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές διαφορές. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα έχει πρόσβαση σε περισσότερα μέσα για την επίτευξη του σκοπού, όπως περισσότερη γνώση, περισσότερες γνώμες και απόψεις, περισσότερους πόρους και επιλογές. Έτσι θα εξετάζονται τα προβλήματα κάτω από διαφορετικές σκοπιές και θα αναγνωρίζονται νέες ευκαιρίες και καλύτερες λύσεις. Συνήθεια νούμερο 7. Ακόνισε το πριόνι. Η συνήθεια αυτά μας λέει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το σημαντικότερο πόρο που έχουμε στη ζωή μας, τον εαυτό μας. Πρέπει να συντηρούμε τη μηχανή αν θέλουμε να είναι παραγωγική για αρκετό καιρό. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από 4 διαστάσεις. Ξεκινώντας από τη σωματική διάσταση, πρέπει να τρώμε υγιεινά, να ασκούμαστε τακτικά και να ξεκουραζόμαστε αρκετά. Στη συνέχεια πρέπει να επιτύχουμε πνευματική διάβγεια, ώστε να βρισκόμαστε σε παραγωγική κατάσταση χωρίς να μας επηρεάζουν αρνητικά εξωτερικοί παράγοντες. Μετά θα πρέπει να αποκτήσουμε νοητική οξυδέρκεια, ώστε να έχουμε την ευφυΐα να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τα προβλήματά μας. Και τέλος να μεριμνούμε για τη συναισθηματική μας κατάσταση, ερχόμενη σε επαφή με τα άτομα εκείνα που είναι σημαντικά για τη ζωή μας.